Πέρσι, αστρονόμοι δώσαν στη δημοσιότητα λεπτομέρειες της κολοσιαίας δομής των φυσαλίδων ακτινοβολίας Γ από τα δεδομένα του διαστημικού τηλεσκοπείου ακτίνων Γ Φέρμι. Οι φυσαλίδες εκτείνονται περίπου 25.000 έτη φωτός πάνω και κάτω από το δίσκο του γαλαξία. Το σχήμα τους δείχνει ότι οφείλονται σε ταχύ απελευθέρωση τεράστιας ποσότητας ενέργειας. Μερικοί αστρονόμοι υποθέτουν την ύπαρξη γιγαντιές μαύρης τρύπας στο κέντρο του γαλαξία μας, στην οποία και αποδίδουν το φαινόμενο αυτό. Μια ομάδα ερευνητών που καθοδηγείται από τον K.S. Cheng στο Πανεπιστήμιο του Hong Kong παρουσίασε ένα μοντέλο που φιλοδοξεί να το ερμηνεύσει. Οι φυσαλίδες φέρνουν δύο γιγαντιές δομές πάνω και κάτω από το γαλαξιακό κέντρο. Είναι από τις πιο σημαντικές ανακαλύψεις του διαστημικού τηλεσκοπείου ακτίνων Γ Φέρμι. Μελετώντας τη φυσική τους προέλευση, μας έδωσαν πολύτιμες πληροφορίες για τη διάδοση των κοσμικών ακτίνων, το γαλαξιακό μαγνητικό πεδίο και την παρελθούσα δραστηριότητα στο γαλαξιακό κέντρο του γαλαξία μας. Παρά τη σπουδαιότητά τους, ο μηχανισμός σχηματισμού των φυσαλίδων παραμένει ασαφής. Τα τελευταία χρόνια έγιναν πολλές προσπάθειες, τόσο παρατηρητικές όσο και θεωρητικές, για να αποκαλυφθεί η φύση των φυσαλίδων. Το επίπεδο του γαλαξία μας, που φαίνεται με μπλε χρώμα, φωτίζονται έντονα με ακτίνες γάμα που προκύπτουν από τα σωματίδια υψηλής ενέργειας που ονομάζονται κοσμικές ακτίνες και αλληλεπιδρούν με το αέριο και τη σκόνη. Οι φυσαλίδες Φέρμι εκπέμπουν ακτίνες γάμα υψηλότερης ενέργειας από το υπόλοιπος δίσκος του γαλαξία. Η φύση των φυσαλίδων Φέρμι είναι ακόμα σαφής, ωστόσο η θέση αυτών των αντικειμένων δείχνει τη σύνδεσή τους με την προηγούμενη και την τωρινή δραστηριότητα του κέντρου του γαλαξία, όπου θεωρείται ότι είναι εγκατεστημένη μια κεντρική μαύρη τρύπα. Τα σύγχρονα μοντέλα συσχετίζουν τις φυσαλίδες με το σχηματισμό των άστρων και με μια ενέργεια που απελευθερώνεται από το γαλαξιακό κέντρο, αποτέλεσμα της παλιρροϊκής διαταραχής των άστρων κατά τη διάρκεια της συσσώρευσής τους μέσα στην κεντρική μαύρη τρύπα. Οι φυσαλίδες δεν θεωρούνται ότι είναι μοναδικά φαινόμενα που παρατηρούνται μόνο στο γαλαξία μας και παρόμοιες δομές μπορεί να ανιχνευθούν και σε άλλα γαλαξιακά συστήματα με ενεργούς πυρήνες. Πολλοί γαλαξίες πιστεύεται σήμερα ότι περιέχουν στο κέντρο τους μαύρες τρύπες εξαιρετικά μεγάλης μάζας. Τα άστρα και τα νέφια αερίου που έχουν την ατυχία να συλληφθούν από τη βαρύτητα της τρύπας αρχίζουν να περιδεινούνται σε ακραίες ταχύτητες με αποτέλεσμα να θερμαίνονται και να εκπέμπουν πίδακες ακτίνων Γ που γίνονται ορατές ακόμα και από την άλλη άκρη του σύμπαντος. Οι πίδακες που κατέγραψε το περασμένο Απρίλιο το διαστημικό τηλεσκόπιο Φέρμι είναι οι πρώτοι που εντοπίζονται στο δικό μας γαλαξία. Τη νέα μελέτη υπογράφουν ερευνητές του Κέντρου Αστροφυσικής Harvard-Smithsonian, οι οποίοι εκτιμούν ότι αυτοί οι σχετικά αμυδροί πίδακες είναι κατάλοιπα ενός παχυντικού γεύματος που κατανάλωσε το ξώτης Α πριν από περίπου 1 εκατομμύριο χρόνια. Το ερώτημα πόσο χρονών μπορεί να είναι τα δαχτυλίδια του Κρόνου απασχόλησε τους επιστήμονες για πολύ καιρό. Ορισμένοι πιστεύουν ότι δημιουργήθηκαν πριν από μερικές εκατοντάδες εκατομμύρια χρόνια χάρη στη συσσόρευση υλικού, ενδεχομένως από ένα κατεστραμμένο φεγγάρι. Σύμφωνα με νέα στοιχεία που ήρθαν στο φως από το διαστημόπλοιο Κασίνι, τα δαχτυλίδια του Κρόνου είναι μάλλον ακόμη αρχαιότερης προέλευσης, για την ακρίβεια 4,4 δισεκατομμυρίων ετών. Όπως αναφέρει δημοσίευμα στο Nature News, ερευνητές από το Πανεπιστήμιο του Κολοράντο βρήκαν ότι οι δακτύλοι του Κρόνου δεν είναι και τόσο ικανοί στη συσσόρευση υλικού. Οι επιστήμονες πίστευαν ότι αν οι δακτύλοι ήταν μέχρι 4,4 δισεκατομμυρίων ετών, τότε θα έπρεπε να έχουν μαυρίσει, καθώς τα συνέλεγαν σωματίδια από κάπου αλλού στο ηλιακό μας σύστημα. Ωστόσο, οι ερευνητές βρήκαν ότι ο ρυθμός συσσόρευσης ήταν περίπου 40 φορές πιο αργός από ό,τι είχε αρχικά εκτιμηθεί. Οι εντυπωσιακοί δακτύλοι γύρω από τον Κρόνο τον κάνουν έναν από τους ομορφότερους πλανήτες. Παρατηρήθηκαν για πρώτη φορά από τον Γαλιλαίο, ο οποίος, μην μπορώντας να εξηγήσει αυτό που έβλεπε, καθώς και το φαινόμενο της εξαφάνισης των δακτυλίων αναπεριόδους, τόνισε ότι επρόκειτο για τρία σώματα. Το φαινόμενο της εξαφάνισης εξήγησε το 1666 ο Ολλανδός αστρονόμος Christian Huygens, που εξήγησε ότι οι δακτύλια μοιάζαν να εξαφανίζονται κάθε φορά που το επίπεδο πάνω στο οποίο βρίσκονται συνέπειπτε με το επίπεδο της παρατήρησής τους από τη Γη. Ο Huygens ήταν επίσης ο πρώτος που εισήγαγε την υπόθεση πως οι δακτύλοι δεν ήταν όλα στερεά σώματα, αλλά αποτελούνταν από μικρότερα σώματα σε περιστροφή γύρω από τον πλανήτη. Οι δακτύλοι χωρίζονται σε πολλές περιοχές με κενά ανάμεσά τους, λαμβάνοντας ονόματα, γράμματα του λατινικού αλφαβήτου, ξεκινώντας από τον εγκύτερο Α. Η πιο εμφανή σε πλάτος εξ αυτών είναι η δακτύλη Α και Β, που είναι η πιο φωτεινή, και ο δακτύλιος Σ, που είναι ο πιο αχνός. Το γνωστότερο κενό μεταξύ των δακτυλίων είναι το χάσμα Κασίνι, που χωρίζει τον Α από το Β δακτύλιο. Το ανακάλυψε ο Τζιοβάνι Κασίνι το 1675, από τον οποίο και έλαβε το όνομά του.
Το 1837, ο αστρονόμος Johann Encke παρατήρησε ένα μικρότερο κενό στη μέση περίπου του δακτυλίου Α, όπου και αυτό πήρε το όνομά του, χάσμα Encke. Ο ε δακτύλιος του Κρόνου αποτελείται από υλικό, πάγο νερού και οργανικές ενώσεις που εκτινάσεται από το δορυφόρο εγκέλαδο με τη μορφή πιδάκων. Είμαστε τυχεροί που ζούμε για να δούμε το σύστημα δακτυλίων του Κρόνου, το οποίο βρίσκεται κάπου στο μέσον της ζωής του. Δεν αποκλείεται ότι στο παρελθόν υπήρχαν επίσης γιγάντια συστήματα δακτυλίων στο Δία, στον Ουρανό και στον Ποσειδώνα, τα οποία όμως δεν έχουμε πια την ευκαιρία να δούμε. Οι δακτύλοι του Κρόνου αποτελούνται κυρίως από κομμάτια πάγου που έχουν μια μεγάλη ποικιλία μεγεθών, από μικροσκοπικούς κόκκους κόνης ως βράχους διαμέτρου αρκετών μέτρων. Ένας Κινέζος αστροναύτης ανέφερε ότι έχει μείνει έκπληκτος από ανεξήγητους θορύβους που ακούγονταν από το εξωτερικό μέρος του διαστημοπλοίου του. Ο Γιάνγκ Λίουεϊ, σήμερα 51 ετών, αποκαλύπτει σε συνέντευξή του πως άκουσε κάποιους ανεξήγητους θορύβους που περιέγραψε σαν ένα ξύλινο σφυρί να χτυπάει ένα κουβά σιδήρου κατά τη διάρκεια της παρθενικής διαστημικής πτήσης του το 2003. Ο Λίουεϊ, ο οποίος είναι ο πρώτος αστροναύτης της Κίνας, παραδέχτηκε ότι άκουσε τους θορύβους ξαφνικά χωρίς λόγο, σε περισσότερες από μία περιπτώσεις, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Xinhua. Ο ίδιος λέει ότι ήταν μια κατάσταση μη αιτιώδης που τον προβλημάτισε αρκετά. Ο περίεργος ήχος ακουγόταν σαν κάποιος να χτυπά το σώμα του διαστημοπλοίου, όπως ακριβώς ένα ξύλινο σφυρί χτυπά ένα κουβά σιδήρου. Έπειτα πήγε έξω για να διερευνήσει το διαστημόπλοιο, αλλά παρέμεινε μπερδεμένος γιατί δεν μπορούσε να βρει κάτι που να είναι υπεύθυνο για το θόρυβο. Το πρώτο ραδιοτηλεσκόπιο που ανακάλυψε αυτούς τους περίεργους παλμούς ήταν το Parkes στην κεντρική Νέα Νότια Ουαλία της Αυστραλίας. Ωστόσο, οι ερευνητές είχαν αγνοήσει τότε αυτά τα σήματα, καθώς επρόκειτο για μεμονωμένο περιστατικό. Τώρα όμως η διεθνής ομάδα των αστρονόμων που παρακολουθεί το διάσημο τηλεσκόπιο του Πορτορίκο εντόπισε παρόμοια διαγαλαξιακά ραδιοκύματα, επιβεβαιώνοντας τις προηγούμενες παρατηρήσεις και δημιουργώντας απορίες στους ερευνητές. Όπως αναφέρει η επικεφαλής της ερευνητικής ομάδας, Βικτόρια Κάσπη, το αποτέλεσμα της έρευνας είναι σημαντικό διότι εξαλείφει κάθε αμφιβολία σχετικά με την κοσμική προέλευση των ραδιοκυμάτων. Τα ραδιοκύματα φαίνεται σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις ότι προέρχονται έξω από το γαλαξία μας, μια προοπτική οπωσδήποτε συναρπαστική.